Καλησπέρα σε όλους και όλες. Το κόμμα μας θέλει να μεταφέρει έναν εντελώς διαφορετικό προβληματισμό σε σχέση και με όσα έχουν ακουστεί αλλά και με όσα θα ακουστούν, ακριβώς γιατί θέλουμε να μεταφέρουμε με ένταση τον προβληματισμό, την οργή, την αγανάκτηση για τα δικαιώματα, για τα αδιέξοδα που έρχονται σήμερα δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και με το νομοσχέδιο που καταθέτει σήμερα η κυβέρνηση προς συζήτηση στην Επιτροπή, στην ουσία μπαίνει μία ταφόπλακα στην καθημερινότητά τους. Το κόμμα μας χαιρετίζει και από αυτόν εδώ το χώρο τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, επιστήμονες που διαδήλωσαν κατά χιλιάδες στις 22 Νοέμβρη με κεντρικό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου φοροεξόντωσης που σήμερα η κυβέρνηση φέρνει στην Επιτροπή. Δηλώνουμε καθαρά ότι είμαστε στο πλευρό τους. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα τους απέναντι σε μια άδικη πολιτική. Χαιρετίζουμε επιπλέον τον απεργιακό αγώνα των νοσοκομειακών γιατρών και όλων των υγειονομικών που μέσα από τη 48-ωρη απεργία τους υπερασπίζονται την υγεία του λαού μας και αγωνίζονται για σύγχρονες δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλους. Παράλληλα, το κόμμα μας εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό και την αμέριστη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα του που εμπνέει σήμερα τη λαϊκή πάλη των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Συζητάμε σήμερα μέσα σε αυτό το φόντο των διεργασιών ένα νομοσχέδιο άδικο που επιβάλλει εξοντοτικούς φόρους για κατά φαντασίαν εισοδήματα. Χτυπά καθαρά το ήδη λαϊλατημένο εισόδημα των πιο μικρών, των πιο ευάλωτων επαγγελματιών, αυτών που γεμίζουν τις λίστες των οφειλετών σε εφορία, δημόσια ταμεία, τράπεζες, παρόχους ενέργειας, τις λίστες των πληστηριασμών και άλλων μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης. Το νομοσχέδιο βέβαια αυτό πάει πολύ παραπέρα, αφού το ψηφιακό σύστημα λειτουργίας που καθιερώνει, και κρατήστε το αυτό για το μέλλον, ψηφιακά δελτία αποστολής, ηλεκτρονικά βιβλία, My Data, πώς ταμιακές συνδέσεις κτλ. Θα αποδειχτεί λαβύρινθος για κάθε μικρή επιχείρηση που δεν διαθέτει οργανωμένο λογιστήριο και σας μιλάω εκ πείρας. Ενώ τα πρόστιμα θα πέφτουν βροχή το ένα μετά το άλλο, υπερχρεώνοντας τον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό των μικρών αυτοαπασχολούμενων. Τα ψηφιακά δεδομένα που θα συλλέγονται θα αξιοποιούνται όχι μόνο για φορολογικές ανάγκες που καλλιεργείται αυτή η αυταπάτη, αλλά και για την ίδια την επέκταση των μεγάλων επιχειρήσεων στην αγορά, αφού αυτές έχουν τόσο τα κεφάλαια όσο και την απαιτούμενη κρατική στήριξη να επενδύσουν στις νέες ευκαιρίες που θα τους παρουσιάζονται. Το νομοσχέδιό σας έχει δημιουργήσει τεράστια αγανάκτηση από την πρώτη μέρα που δόθηκε στη διαβούλευση, ακόμα και σε κόσμο που ψήφισε την κυβέρνηση, γιατί προεκλογικά, για να αρπάξετε την ψήφο του λαού, υποσχόσασταν ότι δεν θα προχωρήσετε σε αυξήσεις φόρων. Είπατε ψέματα και θα απολογηθείτε γι' αυτό στον ελληνικό λαό. Πρόκειται για μια καταμέτωπο επίθεση στους πιο ευάλωτους οικονομικά επαγγελματίες και τις πιο μικρές των ατομικών επιχειρήσεων. Γι' αυτό δηλώνουμε εξ αρχής, καθαρά και εξάστερα, ότι θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Το κόμμα μας βέβαια προειδοποιούσε τους μικρούς επαγγελματίες ότι έρχεται φοροεπιδρομή και πριν αλλά και αμέσως μετά τις εκλογές. Έρχεται με το περίβλημα της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης που αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκναμπνίευση των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάτι που εξηγεί την αφωνία των ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ που αγωδέχονται πλήρως τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες του υπερμνημονίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό το διάστημα έχει προχωρήσει σε ένα επικοινωνιακό μπαράζ με αριθμητικά στοιχεία,
λαθροχειρίες και μπόλικο κοινωνικό αυτοματισμό. Κάτω από τη λαϊκή κατακραυγή, κάνατε προσπάθεια για δίθεν βελτιώσεις από το αρχικό κείμενο της διαβούλευσης. Οι μικροελαφρύνσεις δεν αλλάζουν όμως σε τίποτα τον πυρήνα και τις βασικές στοχεύσεις του νομοσχεδίου. Μάλιστα, λέτε σήμερα, όποιος θέλει μπορεί να του γίνει έλεγχος. Αλήθεια, δεν γνωρίζετε τι συνέπειες μπορεί να έχει ένας επαγγελματίας, όσο νόμιμα και αν λειτουργεί την επιχείρησή του, από έναν εξονυχιστικό έλεγχο που δεν αποκλείεται να έχει και εκδικητικό χαρακτήρα. Την ίδια στιγμή όμως βάζεται ως δεδομένο για κάθε μικρό επαγγελματία το τεκμήριο της φοροδιαφυγής, ότι δηλαδή είναι κλέφτης. Εμείς επιμένουμε στη θέση μας για απόσυρση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και φορολόγηση από το βιβλίο εσόδων-εξόδων. Και σας καλούμε να ξεκινήσετε τους ελέγχους εκεί που βγαίνουν τα μεγάλα κέρδη δισεκατομμυρίων, όπου κάνετε τα στραβά μάτια. Το Υπουργείο μάλιστα λέει σήμερα ότι 473.000 επαγγελματίες από τους 735 θα πληρώσουν παραπάνω φόρο κατά 1.500 ευρώ περίπου ο καθένας. Παραδείγματος χάρη, ένας επαγγελματίας με 12 ετή εργασία, ο οποίος δήλωνε 10.000 ευρώ, πλήρωνε έως σήμερα 1.550 ευρώ συν 450 ευρώ την προκαταβολή φόρου. Την επόμενη χρονιά θα πληρώνει 250 ευρώ συν 912 την προκαταβολή φόρου, 3.062 ευρώ. Και να μην παίζουμε με τη μειωμένη προκαταβολή που προτείνεται μόνο για ένα έτος. Ενώ την ίδια στιγμή τι θα γίνει με την αύξηση του δηλωμένου εισοδήματος, θα το περικοπούν επιδόματα. Επιδόματα προνοιακά, επιδόματα παιδιών, επιδόματα ενοικίου, επιδόματα θέρμασης, επιδόματα διακοπών και τόσα άλλα που τα έχει ανάγκη στην καθημερινή του επιβίωση. Και όχι μόνο αυτό, ενώ ο επαγγελματίας βγάζει 10.000 ευρώ, οπότε καλείται να συλλέξει αποδείξεις το 30% του εισοδήματός του, με το τεκμαρτό εισόδημα που θα του επιβληθεί, θα πρέπει να συλλέγει αποδείξεις για το 30% του νέου εισοδήματος. Και αφού δεν θα έχει βγάλει τα λεφτά αυτά, θα πληρώνει επιπλέον φόρο πρόστιμο για αυτή τη ρύθμιση που έχει βάλει η κυβέρνηση. Για να μην πάμε και σε κάποια ακραία παραδείγματα που μετά από συναντήσεις πιθανόν και με εσάς από φορείς και εκπροσώπους των περιπτεριούχων, τους οδηγεί ειλικρινά στο κλείσιμο, φορολογώντας τους με το καινούριο 5% που εισάγει στο νομοσχέδιο περισσότερα και από αυτά που βγάζουν. Και να μην τσιμπάει ο κόσμος με προγράμματα ήρης, τάχα μου αφορολόγητα και χωρίς προμήθειες στις τράπεζες. Γιατί αν θυμηθούν κάποιοι και τα πώς στην αρχή με πολύ χαμηλό ποσοστό προμήθειας τα προμηθεύτηκε ο κόσμος. Πολλοί καν δεν τα πλήρωσαν ή δεν πλήρωναν ούτε νίκη ούτε την αγορά για ένα διάστημα. Και αμέσως μετά, όταν πλέον εγκλωβίστηκε όλος ο επαγγελματικός κόσμος, έρχονται σήμερα και το ξεζομίζουν με ποσοστά κοντά στο 1%. Η κυβέρνηση την ίδια στιγμή μιλάει για φορολογική δικαιοσύνη, όταν το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, όχι μόνο δεν πληρώνουν φόρο, αντίθετα μπουκώνονται με ζεστό χρήμα. Χρήμα που βγαίνει από τη φορολογία του λαού μας. 5% πληρώνει όλος αυτός εδώ ο χώρος στα ετήσια έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Κάτι το οποίο το ανέχονται όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Και κανένας δεν το βγάζει στην επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν παραμένουν, διατηρούνται οι άδικες φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Διατηρείται ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών. Διατηρούνται οι φοροαπαλλαγές των στρατηγικών επενδυτών που εντάχθηκαν στους αναπτυξιακούς νόμους των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Με τις offshore εταιρείες, τους φορολογικούς παραδείσους, τις τριγωνικές συναλλαγές, να καθαρίζουν χρήμα, μαύρο χρήμα, κάνει τα στραβά μάτια η κυβέρνηση. Το 2022, 303% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο,
φτάνοντας τα 10,5 δις περίπου. Ενώ το 2023, μόλις το πρώτο εξάμηνο, έχουν φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια τα καθαρά κέρδη τους, μοιράζοντας μερίσματα 2,5 δισεκατομμύρια το 2022, ενώ αναμένεται περίπου στα 3 το 2023, με νέο ρεκόρ 15ετίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μείωσε από 15% στο 10% το φόρο μερισμάτων, ενώ η Νέα Δημοκρατία από το 10% στο 5% και περιμένουμε από ό,τι φαίνεται να το μηδενίσει. Σήμερα το νομοσχέδιο μειώνει το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου από 0,5% στο 0,2% και το φόρο πώλησης μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο από το 2% στο 1%. Αυτό που σκόπιμα αποκρύπτει η κυβέρνηση είναι ότι οι επαγγελματίες πληρώνουν ήδη δυσανάλογους φόρους. Μήπως δεν φορολογούνται από το πρώτο ευρώ? Μήπως δεν έχει καταργηθεί το αφορολόγητο για τους επαγγελματίες μέσα στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης? Μήπως δεν φορολογούνται για τα τεκμήρια, ότι ζουν, ότι έχουν κατοικία, ότι διατηρούν αυτοκίνητο? Και όπως όλοι οι εργαζόμενοι δεν βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται από τη θύελλα των έμεσων φόρων που εκτινάσουν τις τιμές στα τρόφιμα, στις υπηρεσίες και την ενέργεια. Το 95% των κρατικών φορολογικών εσόδων προέρχονται από τις τσέπες των μισθωτών, των συνταξιούχων και των αυτοαπασχολουμένων. Και όλα αυτά με νόμους και διατάξεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν σημαντικές, τραγικές, μεγάλες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εμφανίζεται ότι διαφωνεί με το νομοσχέδιο. Όταν όμως ήταν κυβέρνηση, διατήρησε όλα τα μέτρα και τα εργαλεία της φορομπηκτικής πολιτικής. Αφού ανέλαβε να γεμίσει τα άδεια ταμεία με την αφέμαξη των λαϊκών στρωμάτων, με τα μαξιλάρια ασφάλειας των 37 δις και τα ματωμένα πλεονάσματα, διατήρησε το αφορολόγητο στους μικρούς επαγγελματίες, ενώ επέβαλε τη ληστρική αύξηση της εισφοράς στον ΕΦΚΑ, φορολογώντας επιπλέον 20% τα κέρδη των αυτοαπασχολουμένων με τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτά για να μην τα ξεχνάμε. Ψήφισε ως κυβέρνηση τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με τους οποίους σήμερα οι servicers και τα fans κλέβουν τα σπίτια του λαού για μερικά εκατοντάδες ευρώ. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα είναι δήθεν στα κάγκελα, τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια σαν κυβέρνηση στα χρόνια της βαθιάς κρίσης της καπιταλιστικής οικονομίας? Αντί να προστατέψει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, επέβαλε τη φορολογία από το πρώτο ευρώ, καθιέρωσε το τέλος επιτιδεύματος, καλούσε όλα τα χρόνια σε περίωση βιβλίων, αλλιώς λουκέτο και πρόστιμα. Και τώρα κάτι ότι ενίσταται από τα μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Όλες οι κυβερνήσεις εφάρμοσαν ληστρικές πολιτικές απέναντι στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες. Και για να θεμώνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την περίοδο 93-98 με τον νόμο Παπαδόπουλου, τότε που υπήρχαν τα αντικειμενικά κριτήρια και επέβαλαν φόρο σε εισοδήματα που δεν αποκτούσαν οι επαγγελματίες. Τότε που έβλεπες το ένα ψιλικατζίδικο δίπλα στ' άλλο, ανεξάρτητα από τη διαφορά τζίρου και κέρδους, να πληρώνουν τον ίδιο φόρο. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τη συνάφεια του 99-2001, την αυτοπεραίωση του 2002-2009, την κατάργηση του αφορολόγητου, το τέλος επιτιδεύματος, όπως και το νόμο Κατρούγκαλου. Για να μην ξεχνάμε κιόλας, γιατί είμαστε στο χώρο, για τις εντολές των ελεκτικών αρχών όταν πάνε να ελέγξουν έναν επαγγελματία για το 1, 2, 3 ή 4% επί του τζίρου τους που τους επιβάλλουν να βγάλουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών εργάζεται με οριακά εισοδήματα. Κάποιοι είναι με το ένα πόδι στην ανεργία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Η καπιταλιστική κρίση των προηγούμενων χρόνων, τα lockdown, η ακρίβεια, σε συνδυασμό βεβαίως με τον ανταγωνισμό στην αγορά, κόντρα σε επιχειρηματικά μεγαθύρια, έχουν για τους αυτοαπασχολούμενους τραγικές συνέπειες. Πάνω από 200.000 έκλεισαν τα χρόνια των μνημονίων.
400.000 έφτασαν οι οφειλέτες σε εφορία, ΤΕΒΕ και τράπεζες. Οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό από το 2011 έως το 2023 μειώθηκαν κατά 20% και οι περισσότεροι πέρασαν στην ανεργία ή εντάχθηκαν στην παραγωγική εργασία σαν εργαζόμενοι. Το πρώτο τρίμηνο του 2023 ένας στους τρεις επαγγελματίες έχει τουλάχιστον μία καθυστερούμενη οφειλή προς εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, παρόχους, ενώ το 42% των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό δηλώνει μείωση του τζίρου το 2022 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Σε χρονιά εκτόξευσης των εξόδων μιας επιχείρησης λόγω της ακρίβειας σε ενέργεια, πρώτες ύλες, εμπορεύματα. Οι λίστες των πληστηριασμών είναι γεμάτες από ενενεργεία και πρώην επαγγελματίες, ενώ πολλοί από τους πληστηριασμούς που προγραμματίζονται από αφορά μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Αυτούς λοιπόν σήμερα κυνηγάει η κυβέρνηση, κάτω από τις εντολές του κεφαλαίου των Πολυεθνικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μπορεί να το κρύψει. Και δεν μπορεί να το κρύψει γιατί μέσα από αυτό το φοροκυνηγητό θέλει να διασφαλίσει ματωμένα πλεονάσματα σε βάρος του λαού. Κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στον κρατικό προϋπολογισμό που θα έρθει προς ψήφιση τις επόμενες εβδομάδες με αυξημένα δημοσιονομικά πλεονάσματα και αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 6,2 δις. Είναι κοροϊδία αυτό που λένε με την αύξηση της φορολογίας ότι η κυβέρνηση θα κάνει κοινωνική πολιτική. Δεν πρόκειται να ενισχυθεί ούτε η υγεία, ούτε η παιδεία, ούτε η πρόνοια. Οι δαπάνες για νέες προσλήψεις στην υγεία δεν φτάνουν να καλυφθούν ούτε τα κενά των αποχωρήσεων υγειονομικών τα τελευταία χρόνια. Πόσο μάλιστα τα 40.000 οργανικά κενά που υπάρχουν σε όλες τις μονάδες υγείας. Τρώω λίγο το χρόνο σας, κύριε Πρόεδρε, αλλά φέρνω κάποια σημαντικά στοιχεία που πρέπει να τα έχει υπόψη της και η Επιτροπή και ο ελληνικός λαός που μας ακούει. Οι δαπάνες για την παιδεία αφορούν δαπάνες μισθοδοσίας για πρόληψη μόλις 3.800 μόνιμων εκπαιδευτικών, όταν τα κενά που δόθηκαν τον περασμένο Ιούνιο ήταν 40.000 εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία ξεκίνησε με 20.000 κενές θέσεις. Η καθημερινότητα στα σχολεία άθλια, πτώση σοβάδων, ταβανιών, πλημμυρισμένα προάβλια, κτίρια χωρίς αντισεισμική θωράκιση και προστασία, ελλιπείς υποδομές σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αναδεικνύουν την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία έχουν έλθει οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα μας. Η κυβέρνηση μαζεύει σήμερα χρήμα για τους ομίλους, επιδοτεί την ίδια τη λειτουργία τους, φοροαπαλλάσσει και θωρακίζει την κερδοφορία τους, δημιουργεί νέα επενδυτικά πεδία, τσακίζοντας σήμερα τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, φορτώνοντας τους φόρια και χαράτσια. Προχωράει γρήγορα στα προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης και με το σημερινό νομοσχέδιο. Σκοπός της, να μειωθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και να συγκεντρωθούν οι δουλειές σε ισχυρές εταιρείες με μεγάλο τζίρο. Η στρατηγική αυτή δεν είναι σημερινή. Εφαρμόζεται με διάφορα νομοθετήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν όμως όλες τις στρατηγικές προτεραιότητες τη θωράκιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Γι' αυτούς οι υπόλοιποι μικροί αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται μειονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει τη στήριξη του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, όπως και των μισθωτών και των αγροτών βιοπαλλεστών. Στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους κάθε μέρα που δίνουν τη μάχη να επιβιώσουν απέναντι στον ανταγωνισμό των μεγάλων, απέναντι σε ένα κράτος εχθρικό για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, φιλικό όμως το να κάνει τα χατήρια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό λοιπόν το ΚΚΕ πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε νομοσχέδιο τη Δευτέρα 22 Νοέμβρη πρόταση νόμου στη Βουλή με τίτλο «Φορολογία μη μισθωτών και μέτρα για την ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου». Η πρότασή μας στοχεύει στη δίκαια φορολόγηση και ανακούφιση των μικρών αυτοαπασχολουμένων. Γι' αυτό λοιπόν από την αρχή ορίζεται ότι ο τρόπος φορολόγησης των μη μισθωτών αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών να γίνεται αποκλειστικά βάσει των δηλωθέντων στο βιβλίο εσόδων-εξόδων βιβλία και ότι αποκλείεται η εισαγωγή τεκμηρίων ή η θέσπιση τεκμαρτού εισοδήματος βάσει οποιοδήποτε κριτηρίου.
βάζει στο επίκεντρο τα αιτήματα των αυτοαπασχολουμένων που αποτυπώνουν τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας τους σε αυτή τη φάση και προβάλλουν οι περισσότεροι φορείς των επαγγελματιών. Πρώτον, κατάργηση κάθε είδους τεκμηρίου για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών με μόνη πηγή φορολόγησης στα βιβλία εσόδων-εξόδων. Δεύτερον, επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο. Κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας στις συναλλαγές. Επαγγελματικό ακατάσχετο απεριόριστο λογαριασμό. Επαναφέρουμε αναγκαίες ρυθμίσεις που έχουμε καταθέσει στο παρελθόν και τις έχουν αρνηθεί όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως για τη δραστική μείωση των χρεών, διαγραφής των τόκων και των προστήμων και ευνοϊκών ρυθμίσεων σύμφωνα με τη δυνατότητα του καθενός στα συσσωρευμένα χρέη προς εφορία, ταμεία, τράπεζες και δήμους. Για να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, γνωρίζουμε πως για να μπορέσει να σωθεί ο λαός θα πρέπει κάποιος να χάσει και δεν θα είναι άλλος από το κεφάλαιο, τα μονοπόλια, τις πολυεθνικές. Ο ελπιδοφόρος αγώνας των μικρών αυτοαπασχολούμενων που έχει ξεσπάσει όλο αυτό το διάστημα χαράσει την πορεία. Ως ΚΚΕ είμαστε στο πλευρό τους. Καλούμε αυτή τη στιγμή και την κυβέρνηση να ακούσει τα δίκαια αιτήματά τους, να αποσύρει το νομοσχέδιο. Εμείς θα βρεθούμε στο δρόμο και δεν θα πάψουμε στιγμή να αποκαλύπτουμε το ρόλο της κυβέρνησης, των αφεντικών της, αλλά και τις ανάγκες, τις δίκαιες ανάγκες που θέλει και πρέπει να ικανοποιήσει ο λαός μας.